Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένας βουλευτής, ένας κοινοβουλευτικός θα πάει. Το έχετε καταλάβει ήδη, γι' αυτό ύστερα η κυρία Κεραμέως μετά τον βουλευτή και ύστερα ο κύριος Στροχαρόπουλος. Κυρία Παπανάτσου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στεναχωρούμε κάποιους συναδέλφους εδώ μέσα, όπως την προηγούμενη συναδέλφισσα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που γκρεμίζουμε το κράτος λάφυρο, ένα μοντέλο που οικοδομήσατε με συνέπεια και συστηματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και με το πιο πρόσφατο το περιβόητο 421 θυμάται πάρα πολύ καλά. Πολλοί από εμάς είμαστε από την επαρχία και εκεί, ξέρετε, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας και ξέρουμε ποιος διόρισε ποιον. Είναι γεγονός βέβαια ότι την τελευταία πενταετία ο δημόσιος τομέας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα ακραία νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γίναμε μάρτυρες των μαζικών απολύσεων και της θέσης δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, χωρίς καμιά λογική, και της καθαίρεσης προϊσταμένων και διευθυντών εν μια νυχτή, χωρίς καμιά ουσιαστική αξιολόγηση. Αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι το μόνο που χρειάζεται τελικά για να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο είναι η πολιτική βούληση. Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το δημόσιο μετά τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι καθόλου τυχαία τα σχόλια που κατατέθηκαν την πρώτη ημέρα της δημόσιας διαβούλευσης. Πλήθος πολιτών σχολίασε το σχέδιο νόμου πάρα πολύ θετικά. Το νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε τρία σκέλη. Σύσταση Μητρώου, επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης, αξιολόγηση δομών και δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων. Η ριζικότερη αλλαγή που έρχεται στο δημόσιο με το νομοσχέδιο αφορά τη σύσταση του παραπάνω Μητρώου, το οποίο θα αποτελείται από υπαλλήλους υψηλών προσόντων, θέσεις γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων Υπουργείων, προέδρων, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικήσεων των νομικών προσώπων, θα στελεχώνονται αποκλειστικά με μέλη του. Σχετικά με την αξιολόγηση, η οποία για πρώτη φορά θα είναι αμφίδρομη, κάθε προϊστάμενος θα αξιολογεί, αλλά και θα αξιολογείται από τους άμεσους υφισταμένους του. Τέλος, το σύστημα επιλογής προϊσταμένων θεσπίζει με οριοδότηση με 4 ομάδες κριτηρίων, τυπικά προσόντα, εμπειρία, συνέντευξη, αξιολόγηση. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαφάνεια. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε κάποια σημεία του νομοσχεδίου τα οποία θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία. Συνέντευξη. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και η βελτίωσή τους, και όχι η τιμωρία και η απόλυση, και μάλιστα το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά την αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία με την οποία θα διενεργείται. Ολομέλειες τμήματων και διευθύνσεων. Είναι γνωστό ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο υψηλότερο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης συχνά εγκλωβίζονται στο στάδιο υλοποίησης εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ διευθύνσεως και τμήματων. Αυτό ακριβώς έρχεται να διορθώσει, θεσπίζοντας τις ολομέλειες τις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι. Βαθμολογική διάρθρωση. Το βαθμολόγιο επανέρχεται στους 6 βαθμούς και αποσυνδέεται από το μισθολόγιο. Στόχος είναι η ηθική αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, που στο σύνολό τους απόλυσαν 2 βαθμούς στο όνομα των μνημονιακών δεσμεύσεων των προηγουμένων κυβερνήσεων και η επανέναρξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Κλείνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς σαν κυβέρνηση δεν έχουμε τη λογική της αναπαραγωγής ενός πελατειακού συστήματος, το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο. Το παρόν νομοσχέδιο είναι μια πρώτη προσπάθεια για να αποτρέψει τις πελατειακές και κομματικές σχέσεις και κάθε λογής προσχηματικούς ή επίπλαστους αποκλεισμούς ικανών δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ανατρέπει νομοθετήματα με ξεπερασμένες μεθοδεύσεις, τιμωρητικό χαρακτήρα και υποχρεωτικές βαθμολογικές ποσοστώσεις. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν έρχεται να εντάξει σε ένα συνολικό σχέδιο αυτό που λέμε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το δημόσιο τομέα. Να βάλει τη δημοκρατία και την αξιοκρατία σε πρώτο πλάνο, στη δημόσια διοίκηση, έννοιες που σε εσάς, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, είναι σχεδόν άγνωστες. Ο στόχος σας τα προηγούμενα χρόνια ήταν να φορτώσετε τις δικές σας κομματικές αμαρτίες στα χέρια ενός δίθεν πολυτάπανου και δυσκίνητο δημόσιου τομέα.
Χωρίς σχέδιο και μελέτη, διώξατε μέσα σε μια νύχτα υπαλλήλους και από υπηρεσίες που σήμερα στενάζουν από τον όγκο δουλειάς και ταλαιπωρούν τον τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Τον δημόσιο τομέα τον φτιάξατε κατ' εικόνα και ομοίωση και αυτό σήμερα εδώ τελειώνει. Η δημοκρατία, η αξιοκρατία και ο εξυγχρονισμός με διαφάνεια επισέρχονται σε πρώτο πλάνο από τη σημερινή κυβέρνηση και όσο και να φωνασκείτε όλοι οι υπάλληλοι ξέρουν, νιώθουν και καταλαβαίνουν πως αυτό το νομοσχέδιο γίνεται προς το αμοιβαίο όφελος τόσο των ιδίων αλλά και των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία.